Ήθελε να κάνει πρωταθλητισμό στο μπάσκετ, αλλά ο Χρυσοσχολίδης πάει για νέο ρεκόρ συνεχόμενης νυχτερινής παρουσίας σε γνωστό κέντρο διασκέδασης της παραλιακής. Και πώς θα αντέξει. Τι να γίνει τώρα. Κοίταξε να δεις, τώρα αντέχεις. Τώρα ναι, καλή διάθεση και αντέχεις να κάνεις, δουλειά είναι αυτή. Και επειδή δεν νιώθει κουρασμένος, υπέγραψε και ένα συμβόλαιο ενός έτους σε ομάδα μπάσκετ της Γλυφάδας. Να σου δώσουμε και συγχαρητήρια για τη μεταγραφή που πήρες. Όχι, σε κάποιο, εντάξει, δεν όχι σε κάποιο μαγαζί, ούτε σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, αλλά σε ομάδα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, δεν μας γράφουν άλλες εφημερίδες, μας γράφουν αθλητικές. Ευτυχώς, μια χαρά είναι και αυτά. Είμαι πιο πολλά χρόνια αθλητής από ότι είμαι τραγουδιστής, ξέρεις. Ναι. Του χρόνου σοφαρίζω τα χρόνια που. Είμαι αθλητής και τραγουδιστής. Μετράει τα ίδια χρόνια στο τραγούδι και στο μπάσκετ. Είναι έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μας, εκτός από τα προσωπικά του, γι' αυτό και εμείς δεν θέλαμε να τον πιέσουμε. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, επειδή ξέρεις ότι δεν θέλω να σε ρωτήσω. Με τη Δούκησα να υποθέσω ότι μιλάτε λίγο πριν βγεις στην πίστα, αλλά παρόλα αυτά δεν νιώθεις κουρασμένος που είσαι όλο αυτό το διάστημα πάνω στην πίστα. Δεν ρωτάω τίποτα για τη Δούκησα. Λοιπόν, ποια ήταν η ερώτηση τελικά, αν είμαι κουρασμένος? Ναι. Όχι, δεν είμαι, ευτυχώς. Τελευταίο. Ναι. Ξέρω ότι δεν σκέφτεσαι να προχωρήσει όσον αφορά με την Δούκησα σοβαρά το πράγμα, ή πάει δεν πάει, ο Θεός ξέρει, ή δεν είναι στα σχέδιά σου, αλλά παρόλα αυτά, να σε περιμένουμε με νέο δίσκο. Όχι με νέο δίσκο, γιατί ο δίσκος βγήκε τώρα το Πάσχα. Ο Χρήστος Χολίδης προσπαθεί να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Και νομίζω η ουσία σε αυτό που κάνω εγώ, στη δουλειά που κάνω εγώ, είναι τα τραγούδια. Νομίζω ότι αυτά είναι που σε καθιερώνουν, που θα σε θυμούνται, που θα διασκεδάζει ο κόσμος και όλα αυτά, παρά το ότι πήγα εκεί, έκανα το άλλο, έκανα το παράλληλο. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Το γάμο προς το παρόν δεν τον σκέφτεται. Χωρίς στεφάνι όμως δεν μπορεί. Όχι εκείνο της εκκλησίας, αλλά να, σαν αυτό του μπάσκετ. Και ειδικά όταν τον έχουν αμαρκάριστο, θα το βάλει το τριποντάκι. Το Star βρίσκεται στο πλευρό των ανέργων και προσφέρει εντελώς δωρεάν σε ανέργων.